Πρόσφατα, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σε τηλεοπτική του δήλωση, αναφέρθηκε στο θέμα της έλλειψης φαρμάκων, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους ασθενείς. Θέλω να πω το εξής. Κάποιοι μίλησαν για 400 φάρμακα τα οποία λείπουν από την αγορά. Επιβεβαιωμένο, ο ΕΟΦ έχει 27 φάρμακα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εν μέσω του χειμώνα και της γρήπης, είναι ένα παιχνίδι τέτοιο το οποίο κάποιοι θέλουν να παίξουν. Άρα δεν λείπουν, λέτε, 400 φάρμακα και δεν υπάρχουν. Τι εννοείται? Για το οποίο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Ποια είναι όμως σήμερα η κατάσταση σε φαρμακεία? Η έλλειψη είναι ένα μόνιμο σύντροφο του φαρμακοποιού από τη μέρα που θα ανοίξει το φαρμακείο μέχρι που θα πάρει σύνταξη. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά τώρα στις γιορτές συνέπεσε και αλλαγή των τιμών. Και το πρόβλημα αυτό έγινε χειρότερο από κάθε άλλη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι σε κανένα μήνα, περίπου 1,5, θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Από πού όμως προέρχεται το πρόβλημα? Ο φαρμακοποιός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστας Μανολόπουλος, μας μεταφέρει την άποψη του κλάδου. Το πρόβλημα προέρχεται μάλλον από την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε στην Ελλάδα με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα φάρμακα γίνονται εξαγωγές. Και από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι από τον ΕΟΦ, ο οποίος πρέπει να απαγορεύσει εξαγωγές για τουλάχιστον 4 με 6 μήνες. Ούτως ώστε τα φάρμακα αυτά να επιστρέψουν στην ελληνική αγορά και όχι για 10 και 15 μέρες που το συνηθίζει. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κ. Φιλίππου, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, προσπάθησε να διευκρινίσει πού οφείλεται σήμερα το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όταν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων μιλάει για έλλειψης, εννοεί έλλειψη σε δραστική ουσία. Ναι. Που σημαίνει τι? Ότι δεν υπάρχουμε την ουσία, δεν έχουμε τη διαθεσιμότητα της ουσίας στη χώρα, την οποία χρειάζονται κάποιοι ασθενείς. Οι δραστικές ουσίες είναι 27. Ξεκαθαρίστε το. Τα σκευάσματα μπορεί να είναι 100 ή 150. Ο Υπουργός δήλωσε στην αρχή ότι υπάρχουν μόνο 27 ελλείψεις. Μετά ενημερώθηκε και είπε ότι όντως υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Παρ' όλα αυτά, ο ΕΟΦ και ακόμα και σε χθεσινή του συνέντευξη το αρνήθηκε. Μιλάει ακόμα για 27 σκευάσματα. Τα σκευάσματα που λείπουν είναι πάνω από 400. Τώρα, αν ο ΕΟΦ επιμένει να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ενημέρωσης, μπορεί να πάρει ένα φαρμακοποιό οπουδήποτε και να γυρίσει στα φαρμακεία να ψάξει φάρμακα να βρει. Θετικό είναι πάντως το γεγονός ότι στα εμβόλια κατά της γρήπης υπάρχει σήμερα επάρκεια στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, εδώ και 10-15 μέρες περίπου έχουμε παραλάβει καινούργια εμβόλια, υπάρχει επάρκεια. Δηλαδή, ο κόσμος να μην αγχωθεί ότι δεν θα βρει, όπως συνέβαινε το Δεκέμβριο. Ωστόσο, ένα ακόμα θέμα που έχει προκύψει ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας αφορά τη δυνατότητα εμβολιασμού των πολιτών στα φαρμακεία από φαρμακοποιούς. Μέχρι τώρα οι φαρμακοποιοί σαφέστατα έκαναν εμβόλια. Τα αντιγρυπτικά εμβόλια τα έκαναν στο φαρμακείο τους. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να υπάρχει κάποια εκπαίδευσή τους και αντίστοιχη επιστοποίηση, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αλλεργική αντίδραση από ένα εμβόλιο, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Με στενοχώρια διαβάσαμε την ανακοίνωση των γιατρών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Θέλω να πιστεύω ότι αφορά μόνο συγκεκριμένους συνδικαλιστές και όχι το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Παρεμβάσεις και ενέργειες που αυξάνουν την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού είναι αυτό που ζητάμε. Και φέτος, με τη μεγαλύτερη εμπλοκή των φαρμακοποιών στον εμβολιασμό, αυξήθηκε ο εμβολιασμός, έφτασε στα 3 εκατομμύρια εμβόλια από 2.200 που ήταν πέρσι. Άρα είναι κάτι θετικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εμείς απλώς νομιμοποιούμαστε να κάνουμε πράξεις, οποίες κάνουμε εδώ και δεκαετίες και θεωρούμαστε παράνομοι. Τώρα πλέον τις κάνουμε νόμιμα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γίνεται επίσης είναι να μην φεύγουν φάρμακα από τα φαρμακεία χωρίς να έχουν ιατρική συνταγή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, σαν ιατρική σύλλογη και φαρμακευτική σύλλογη, να βοηθήσουμε να συμβεί, μαζί φυσικά με το Υπουργείο Υγείας.